Αναζητήσεις σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών για βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση έκαναν κατά τη διάρκεια επαφών που είχαν στις Βρυξέλλες ο Μανούσος Βολουδάκης και ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης. Οι δύο άντρες συναντήθηκαν με τον Επίτροπο Χρήστο Στυλιανίδη, αρμόδιο για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση κρίσεων, και με την Επίτροπο Κορίνα Κρέτσου, αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει το χρηματοδοτικό εργαλείο του μηχανισμού RESC-EU, ο οποίος όμως αφορά δράσεις πρόληψης καταστροφών από την κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, υπάρχει και το Ταμείο Αλληλεγγύης, αρμοδιότητας της Ρουμάνας Επιτρόπου Κρέτσου, από το οποίο η Ελλάδα έχει αντλήσει συνολικά 118,2 εκατομμύρια ευρώ από το 2002 μέχρι και σήμερα. Σε αυτό, όπως είπε ο κ. Βολουδάκης, θα μπορούσε να βασιστεί ένα αίτημα χρηματοδότησης για τη γέφυρα του Κερίτη. Ο ένας μηχανισμός είναι αυτός που ονομάζεται RESC-EU, που χειρίζεται ο Κύπριος Επίτροπος, ο κ. Στυλιανίδης. Αυτός ο μηχανισμός όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποζημίωση των ζημιών, των άμεσων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έργα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη αντίστοιχων καταστροφών. Και καταλαβαίνετε ότι και εδώ μπορούν να γίνουν πολλά. Κάτι μάλιστα το οποίο σημείωσε ο Επίτροπος, το οποίο εμείς μπορούμε να το πιστεύω να το εκμεταλλευτούμε, είναι ότι υπάρχει και άλλο ένα πρόγραμμα, αυτό το οποίο είναι της Γενικής Διευθύνσης Περιφερειακής Πολιτικής, που χειρίζεται η Επίτροπος κυρία Κρέτσου. Υπάρχει λοιπόν ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει και τρέχουσες ζημιές, από την αποκατάσταση ζημιών που έχουν ήδη γίνει, για να είμαι ακριβής, το οποίο πρέπει να προσεγγιστεί άμεσα με ένα μηχανισμό που ήδη γνωρίζει η ελληνική δημόσια διοίκηση. Ένα μηχανισμό που κινείται μέσω του Υπουργείου Οικονομίας. Στο παρελθόν η χώρα μας έχει εισπράξει χρήματα στα πλαίσια αυτού του μηχανισμού, για παράδειγμα για τις πλημμύρες του Εύρου ή για τις πυρκαγιές της Ηλίας. Είναι ένας μηχανισμός που μπορεί να κινητοποιηθεί, μάλιστα ιδιαίτερα, μας είπε ο Επίτροπος, αυτό ήθελα να αναφέρω και πριν, στις περιπτώσεις όπου έχει υπάρξει ζημιά και στην πολιτική κληρονομιά. Όπως είναι βέβαια η περίπτωση του Κερίτη, όπου χάσαμε και εκτός των άλλων και ένα μνημείο ιστορικό. Εν τω μεταξύ, η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε και πάλι ερώτηση για τις κρυταμένες καταστροφές σε πολλές περιοχές της Κρήτης, ζητώντας αποζημιώσεις και ενίσχυση.